Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα γαλοφωνίας με μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Φετινό θέμα του εορτασμού η γαστρονομία. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, η οργάνωση και η εξαγωγή των εκδηλώσεων, εργαστική ομάδα γαλοφωνίας Καλαμάτας που αποτελείται από εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εβδομάδα γαλοφωνία τελείει υπό την αιγύδα τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Πελοπονίσου και φέτο σύμπραξαν μαζί τη σημαντικοί άνθρωποι και φορείς της πόλης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε και η πρώτη δράση, ένα αστρογγυλό τραπέζι γαλοφονίας και γαστρονομίας που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ελίτ. Εκεί προσεγγίστηκαν οι διαπολιτισμικέ σχέσει ανάμεσα στι δύο χώρε και καταδείχθηκε η λειτουργία τη διάσταση τη γαλλική γλώσσα μέσα από το παράδειγμα τη ένταξη της γαλλικής γαστρονομίας στην Άιλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μίλησαν ο Ζαν Μαρί Χόφμαν, εξοικειωτικός εφ της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, ή την Ανικολάου Σεφ και οι εστιατορίων στο Παρίσι, ο Κώστας λόγο επιχειρηματίας και ο Παναγιώτης γαστροναύτης Παπανικολόπουλος, τροφολόγος και γαστρονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.